συνέντευξη στην τηλεόραση του Flash παραχώρησε τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χριστίδης. Ο κ. Χριστίδης, μιλώντας για τη συμφωνία των Πρεσπών, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που αντί να κλείνει πληγές, ανοίγει νέες. Και την οποία, όπως είπε, το Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να ψηφίσει όταν αυτή έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, κύριε Γαϊτάνη, εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι είμαστε υπέρ μιας λύσης. Μιας λύσης η οποία βασίζεται στην εθνική γραμμή για αντιμετώπιση κάθε αλληλπροτισμού, διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων και φυσικά μιας επίλυσης ενός ζητήματος το οποίο είχε τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά με τις πολύ μεγάλες προσπάθειες του Ανδρέα Παπανδρέου και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες δεκαετίες, έδωσε εφόδια στη χώρα μας με τα οποία μπορούσε να διασφαλίζει την παρουσία της στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα. Έγκαιρα επισημάναμε την ανάγκη μιας επιβεβαίωσης αυτής της εθνικής γραμμής. Το Γενάρη του 2018, όταν ξεκίνησε η συζήτηση, η Φόφη Γεννηματά ζήτησε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δεν το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ακριβώς για το μυαλό του ήταν στραμμένο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ήθελε να κρύψει τη διαφωνία του κυρίου Καμένου και να φέρει σε δυσκολία την αντιπολίτευση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αφού τα διαχειρίστηκε έτσι όπως τα διαχειρίστηκε μόνος του, υπαναχώρησε και από την εθνική γραμμή και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε μια συμφωνία η οποία δημιουργεί προβλήματα και όσον αφορά την υπηκότητα, την ηθαγένεια και όσον αφορά τη γλώσσα η οποία αναγνωρίζεται. Και αναφέρομαι μόνο σε δύο τα οποία είναι τα πιο τρανταχτά, γιατί υπάρχουν και άλλου είδους προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Επομένως, θέλω να σας πω ότι εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία, διότι θεωρούμε ότι είναι μια συμφωνία που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα αντί να κλείσει πληγές. Ανοίγει νέες πληγές. Επίσης, ο κ. Χριστίδης, αναφορικά με το δημοψήφισμα των Σκοπίων, έδωσε βάση στις διαφορετικές θέσεις που έχουν για το θέμα Νίκος Κοτζιάς και Πάνος Καμένος. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποια είναι η επίσημη θέση της